Κυρίες και κύριοι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιδιώκει την διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στο άμεσο μέλλον. Αυτή τη δουλειά την ξέρει καθένας ο οποίος έχει περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όλοι όμως που έχουν περάσει γνωρίζουν συχνά ότι λαμβάνουν χώρα διάφορες απρόβλεπτες μεταβολές. Παρουσιάστηκε μία απρόβλεπτη απόκληση στα έσοδα του Απριλίου και στις δαπάνες. Εμείς διαχειριζόμαστε αυτά τα ποσά. Δεν τα παράγουμε. Η συγκεκριμένη απόκληση δημιούργησε ένα σημαντικό ταμιακό έλλειμμα, το οποίο θα εκδηλωνόταν από τις 24 Τετάρτου. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το έλλειμμα, χρειαζόταν χρήματα. Ως το τέλος του μήνα, λόγω ΦΠΑ, της ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κτλ., θα μπορούσαμε να είχαμε μέρος ή το μεγαλύτερο μέρος που είχε σχέση με την απόκληση. Αλλά από τις 24 έως το τέλος του μήνα υπήρχε μία διαφορά κάποιων ημερών. Στο πλαίσιο λοιπόν της προσπάθειάς μας για να καλύψουμε αυτό το κενό, προβήκαμε σε συγκεκριμένη πράξη. Στον χρόνο που θεωρήσαμε ότι ήταν ο ανώτατος δυνατός χρόνος για να ζητήσουμε τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και βέβαια, μία μέρα πριν την καταθέσουμε, αρχίσαμε τις προσπάθειές μας, βασιζόμενοι σε προηγούμενη τροπολογία που είχαμε καταθέσει και έγινε αποδεκτή, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα τα οποία ενδεχομένως θα έλειπαν σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. Έτσι άρχισε μία προσπάθεια η οποία οδήγησε σε κάποια αποτελέσματα. Και παράλληλα βέβαια είχαμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία έρχεται σήμερα για κύρωση. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης προσπάθειας, και βέβαια δεν είναι εδώ ο κύριος Θεϊκούρας, αλλά, συγγνώμη, καθόταν εκεί και φύγηκε. Πάντα εκεί είστε. Όσος κόσμος έχει περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ξέρει πολύ καλά πώς ένα συν γίνεται μείον, πώς ένα μείον γίνεται συν, πώς ένα μεγάλο συν γίνεται μικρότερο συν, και αυτό σε μία μέρα. Υπάρχει μία δυναμική σε αυτόν τον χώρο. Και όταν ετοιμαζόμαστε να συγκεντρώσουμε χρήματα ή να πληρώσουμε κάποιες δαπάνες, αυτά όλα μεθοδεύονται και κάποια ώρα έρχεται το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Αναφέρομαι σε αυτά τα οποία δύο άτομα από εσάς τόνισαν προηγουμένως σχετικά με το τι κενό είχα και πώς το βρήκα κτλ. Έδωσα ιδιαίτερες αναλυτικές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την μέθοδο που ακολουθήσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα και δεν υπάρχει λόγος να τις επαναλάβω. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο ένα αρνητικό αποτέλεσμα να γίνει θετικό και ένα θετικό να γίνει αρνητικό, γιατί υπάρχει μία δυναμική στο χώρο της διαμόρφωσης των όποιων εγγραφών συνδέονται με τον προϋπολογισμό. Αυτό αναφέρεται, επαναλαμβάνω, σε αυτό το οποίο τονίστηκε, που τόνισε τι μας έλειπε και πώς το βρήκαμε. Όταν βρίσκουμε κάτι, δεν το βρίσκουμε την τελευταία στιγμή. Απλά και μόνο εκδηλώνεται κάτι την τελευταία στιγμή. Και επίσης θα παρακαλέσω για δεύτερη φορά, όταν κάποιος αναφέρεται σε δηλώσεις μου, να χρησιμοποιεί τις λέξεις ή τουλάχιστον το νόημα των δηλώσεών μου. Άλλο προσδοκία και άλλο τα βρήκαμε. Έχω μπροστά τις δηλώσεις μου, τις οποίες μπορώ να τις καταθέσω και στη Βουλή. Δεν έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία. Απλά και μόνο για δεύτερη φορά παρακαλώ τους συναδέλφους να χρησιμοποιούνται οι λέξεις ή οι έννοιες που χρησιμοποιώ. Έρχομαι να αναφερθώ σε μερικότερα θέματα
της συγκεκριμένης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που θεωρώ ότι λόγω της έκτακτης επίγουσας απρόβλεπτης ανάγκης είναι μια αντιπροσωπευτική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και βέβαια θα ήθελα να τονίσω, αναφερόμενος λίγο στον κύριο Μητσοτάκη και το καταθέτω στη Βουλή, ότι είναι οι πίνακες των χρηματορών που παρέλαβα στις 29 του μηνός και που τις έχει και ο κύριος Σταϊκούρας κατά την παράδοση, ότι ομολογουμένως εκείνη την μέρα πήραμε διαθέσιμα της τάξης του 1.581 ευρώ, υποθέτω συμφωνεί, αλλά της ημέρας, αλλά οι ίδιοι πίνακες που αναφέρονται στις εκτιμήσεις του Φεβρουαρίου έδειχναν ότι στις 24 Φεβρουαρίου η οικονομία έμπαινε στο κόκκινο με μείον 425 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα. Θεωρητικά δεν θα πληρώναμε τους μισούς Απριλίου. Αυτό το καταθέτω στη Βουλή, είναι εκτύπωση της 29 του μηνός. Αυτά... Όχι, όχι, δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Επαναλαμβάνω, αν σας δώσω τον επόμενο δύο ημερών, θα δείτε άλλο αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Υπάρχει μία δυναμική σε ό,τι φορά τις αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και γενικότερα στο Ταμείο του Κράτους. Αν θα ήθελε κάποιος από εσάς, μπορεί να έρθει κάποια ώρα στο Γενικό Λογιστήριο και με πολύ ευχαρίστηση μπορώ να σας πω, μπορώ να σας δείξω πίνακες για τις ίδιες ημέρες, σε διαφορετικές ημερομηνίες, τι σημαντικά αποτελέσματα δίνουν. Μπορώ να σας πω, και αυτό μπορεί να το βεβαιώσει ο κύριος Σταϊκούρας, ότι στην ίδια μέρα έχουμε αποτελέσματα διαφορετικά. Διότι αν έρθει ένας φορέας και όπως μου ήρθε, ήρθαν τα ταμεία και μου είπαν ότι χρειαζόμαστε πρόσθετα 100 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι μια απρόβλεπτη δαπάνη και αυτόματα αλλάζει όλο τον πίνακα του ταμείου που έχουμε. Αν ξαφνικά διαπιστώσουμε ότι τα έσοδα παρουσιάζουν κάποιες αποκλίσεις σημαντικές και αυτές εδώ αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, αυτό το τετραήμερο, το πενθήμερο, όπου περιμένουμε μήπως και αλλάξει, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί, οδηγεί σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτά είναι, αν θέλετε, γραμμένα και μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να τα βρείτε και τα έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα έχουμε κι εμείς και είναι στη διάθεσή σας για όποιους μήνες θέλετε και όποιες μέρες θέλετε και αν θέλετε για την ίδια μέρα τι αλλαγές επισημαίνονται σε 2-3 διαφορετικές ημερομηνίες. Έρχομαι σε διάφορα θέματα τα οποία θίχτηκαν τόσο στην πρώτη συνάντηση που είχα με τους δημάρχους, που ήταν μια, μπορώ να σας πω κατά άποψή μου, πάρα πολύ ωραία συνάντηση, άσχετα αν στην αρχή υπήρχε μια οξύτητα, τελειώσαμε πάρα πολύ ωραία. Κατά άποψή μου, μέσα σε 5 ώρες τους έδωσα και γραπτά κείμενα και απάντησα στις ερωτήσεις τόσο των δημάρχων όσο των περιφερειαρχών. Κατόπιν είχαμε και εδώ συναντήσεις στη Βουλή και τέθηκαν διάφορα ζητήματα τα οποία εκ νέου τέθηκαν στο Σώμα, γιατί είναι εύλογο ότι όλοι οι εκπρόσωποι της Βουλής δεν βρίσκονταν στις συγκεκριμένες συναντήσεις. Και περιληπτικά δίνω τις ακόλουθες απαντήσεις. Ο λογαριασμός των διαθεσίμων της Τράπεζας της Ελλάδας λειτουργεί όπως ένας κανονικός λογαριασμός διαθεσίμων. Δεν υπάρχει η παραμικρή ανησυχία. Όποιος καταθέτει τα χρήματά του σε αυτόν τον λογαριασμό, χρήματα θα πάρει. Δεν θα πάρει ούτε ρέπος ούτε ομόλογα. Όπως όταν καταθέτετε χρήματά σας σε μια εμπορική τράπεζα, χρήματα παίρνετε. Δεν παίρνετε τα προϊόντα στα οποία επένδυσε η τράπεζα τα χρήματά σας, τα οποία δεν τα γνωρίζετε κιόλας. Τουλάχιστον οι φορείς γνωρίζουν το προϊόν που είναι ένα και είναι το ρέπος και δεν υπάρχει κίνδυνος. Όπως χθες αναλύθηκε από τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδας. 1 ευρώ δίνετε, 1 ευρώ παίρνετε συν τις αποδόσεις. Δόθηκαν 2 έγγραφα της Τράπεζας Ελλάδας σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Με αναλυτικό τον τρόπο και ό,τι εξηγήσεις χρειάζονται γραπτά, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι πώς λειτουργεί αυτός ο διαγωνισμός. Ερχόμαστε στα ανταποδοτικά τέλη. Τα ανταποδοτικά τέλη δεν ανήκουν στο λογαριασμό των διαθεσίμων.
διαθέσιμο είναι ότι δεν είναι δεσμευμένο σε συγκεκριμένη χρήση. Και επιπλέον ο λογαριασμός των ανταποδοτικών τελών, μάλλον οι εγγραφές, είναι 5 κωδικοί σε σύνολο 117 κωδικών εσόδων των Δημάρχων. Ας κρατήσουν τους 5 και τους το είπαμε και δεν χρειάζεται να κάνουμε την παραμικρή τροπολογία, να δώσουμε την παραμικρή εγκύκλιο και ας μας δώσουν τα υπόλοιπα τα οποία δεν είναι ανταποδοτικά τέλη. Τα περίπτερα. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Μάρδα, συνεχίστε. Τα περίπτερα, τα πρόστιμα, οι ενοικιάσεις χώρων και όλοι οι άλλοι 117 μείον 5 εγγραφές δεν είναι ανταποδοτικά τέλη. Και εκεί υπάρχουν τα χρήματα, να σου το πω διαφορετικά. Συνεταιριστικές τράπεζες έχουν 151 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν 151 εκατομμύρια ευρώ. Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν διαθέσιμα έτσι ώστε να τα πάρουν τις ενεργειακές τράπεζες και αυτό το μεριμνούμε βέβαια, το παρακολουθούμε. Προθεσμιακές καταθέσεις. Ήρθε ένας δήμαρχος και είπε ότι έχω 5,8% επιτόκιο το 2011, όχι τώρα, το 2011. Και ήρθαν και άλλοι, δεν μου το είπε ο ίδιος, και είπαν ότι αυτός ο λογαριασμός επαναλαμβάνεται και έχει φτάσει έως σήμερα με 5,8% επιτόκιο. Δύο απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Αν κάποιος έχει 6 χρόνια σε τράπεζα εμπορική χρήματα, σημαίνει ότι έχει πολλά διαθέσιμα. Δεύτερη παρατήρηση. Τι θα γίνει αν διακοπεί η προθεσμιακή κατάθεση. Είπαμε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πληρωμής των ζημιών και ετοιμάστηκε η ρύθμιση η οποία θα έρθει. Δεν επενδύουμε σε ομόλογα, επενδύουμε σε ρέπος. Άρα έχουμε σταθερές αξίες. Απαντώ κάποιες θέσεις που έχετε στο μυαλό σας που είναι προϊόν ερωτήσεων που έγιναν. Πανεπιστήμια, που ξέρω τι γίνεται. Υπάρχουν λογαριασμοί κληροδοτημάτων, αξιοποίησης περιουσίας και ο γνωστός λογαριασμός ο οποίος συνδέεται με την έρευνα. Τα χρήματα των κληροδοτημάτων με υποχρέωση των πανεπιστημίων πρέπει να βρίσκονται σε τράπεζες. Αυτά μπορούν να έρθουν. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με την αξιοποίηση περιουσίας. Τι δεν θα έρθει και πάλι δεν χρειάζεται ρύθμιση γιατί δεν είναι διαθέσιμα. Δεν θα έρθουν τα χρήματα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, κάθε τέτοιο έργο αφήνει στο Πανεπιστήμιο ένα 10 ή 15% ανάλογα ποιος είναι ο πανεπιστημιακός με την έννοια αν είναι έργο που δίνεται μέσα ή έργο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συνδέεται με κάποιον που ασκεί και ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό το ποσό θα έρθει. Δεν έχει... Και χαίρομαι που κουνάτε το κεφάλι σας θετικά. Ως εκ τούτου δόθηκαν όλες οι διευκρινήσεις στους δημάρχους, στους περιφερειάρχες, στους πανεπιστημιακούς και θεωρούμε ότι ό,τι απορίες είχαν τις λύσαμε σε 2 ή 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις. Συμπερασματικά δεν βλέπουμε το λόγο να μην μεταφέρουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό διαθεσιμών και όχι κοινού κεφαλαίου, δεν θέλω να σας μπλέξω με λεπτομέρειες. Το κοινό κεφάλαιο αναφέρεται σε διάφορα χρεόγραφα που μπορεί να χάσουν την αξία τους. Ο λογαριασμός διαθεσίμων αναφέρεται μόνο σε ρέπος που δεν χάνουν αξία τους και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση αν παραστεί ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και για την κυρίως μάλλον